Με δύο ωραίες επιδείξεις αθλητικές. Πρώτα από μια επίδειξη καράτε από το Σύλλογο Καράτε Αγκαθιάς Μελίκης και τον κύριο Γρηγορέλη Απόστολο και στη συνέχεια από την Ελένη Δημαμουτοπούλκη γυμνάστρια και τα κορίτσια της ακροβατικής γυμναστικής του Φιλίππου Μελίκης. Στη συνέχεια θα ξεκινήσει η εκδήλωση της βράβευσης των αθλητών, οπότε θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Τον κύριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Σαρακατσιάνο, τον Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Χαλκίδη, τους τοπικούς συμβούλους κύριο Θεοδωρακόπουλου, κυρία Τσιπροπούλου, κύριο Ζεμπέκη, τους προέδρους των συλλόγων, τον κύριο Παυλόπουλο του Λαογραφικού, την κυρία Θεοδωρακοπούλου Βέτα του ΓΑΣ Μελίκης, τον πρόεδρο του ΑΣ Μελίκης, κύριο Λουκανόπουλο. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε σε αυτή την όμορφη βραδιά. Ζούμε σε μια περίοδο που η αναζήτηση λύσεων για την οικονομική και την ανθρωπιστική κρίση μας αποπροσανατολίζει και μας κάνει να αφήνουμε καμιά φορά σε δεύτερη μοίρα όλα εκείνα τα στοιχεία που περικλεί η έννοια πολιτισμός. Μπροστά στην ανεργία, την αβάσταχτη οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών μας, τη μετανάστευση των νέων μας, αφήνουμε σε δεύτερη μοίρα τη φιλαναγνωσία, τον αθλητισμό, την παράδοση της τέχνης γενικότερα. Είδαμε προσφάτως Έλληνες αθλητές να διακρίνονται στους Ολυμπιακούς Αγώνες τη Μελίκη, όχι μόνο για τα όσα σπουδαία πέτυχαν στην αθλητική τους καριέρα, αλλά και γιατί είναι άνθρωποι με ήθος και ιδανικά. Γιατί από κάθε θέση που βρίσκονται, ακόμα και όσοι σταμάτησαν τον αθλητισμό, προσπαθούν να μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις τους και τις ικανότητές τους στις νεότερες γενιές. Γιατί πήραν στις πλάτες τους την Μελίκη μας και την πήραν στα πέρατα του κόσμου. Όχι, δεν είναι υπερβολή αυτό που σας λέω και το ότι θα το διαπιστώσετε μόνοι σας κατά την πορεία αυτής της βραδιάς. Υπήρχαν περιπτώσεις που κάποιοι ξένοι έψαχναν στο χάρτη για να βρουν πού βρίσκεται αυτή η περιβόητη Μελίκη. Κάθε φορά που λάμβανα και ένα βιογραφικό στα χέρια μου από αυτούς τους ξεχωριστούς αθλητές, δεν πίστευα στα μάτια μου. Έλεγα αδύνατον να μην γνωρίζουμε τέτοια μεγάλα επιτεύγματα. Γνωρίζουμε ωστόσο ποιο νέο αστέρι ξεπίδησε από τη Λεριάνη, Γιάννα Κουτσογεωργοπούλου από τη Θεσσαλονίκη και κυρίως τον κύριο Θωμά Ντόβα που πραγματικά, Θωμά ευχαριστώ, δεν ξέρω που βρίσκεις, με βοήθησε πάρα πολύ αυτός ο άνθρωπος. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που πάντα μας στηρίζουν. Δεν ξέρω, θα αναφερθώ σε 2-3, βλέπω εδώ τον Έμβολο, βλέπω εδώ την Αλεξάνδρειά μου. Συγγνώμη αν παραβλέπω κάποιος αυτή τη στιγμή, αλλά αυτοί οι άνθρωποι είναι συνέχεια κοντά μας και στηρίζουν κάθε προσπάθεια της Μελίκης. Επίσης, να ευχαριστήσω τον Χρήστο τον Τόβα με το επιτελείο του για τον ήχο, αλλά και το στούντιο Μανίκα για την τηλεοπτική κάλυψη. Η σημερινή εκδήλωση θα προβληθεί σύντομα και από το Πέλα TV.